εξελίσσεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 8. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων σε Άρτα, Πρέβεζα, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και το Λακαρνανία. Ενδιαφέρον πετρελαϊκών κολοσσών για το Ιόνιο. Ποια τα επόμενα βήματα? Το πρωί νίκα του Αγίου Αλεξίου επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, συνοδευόμενος από τον διοικητή του ΕΦΚΑ. Τι είπε για την υπόθεση υπεξαίρεσης? Ξεκίνησε στην Ιθάκη το Διεθνές Συνέδριο για τον Τουρισμό Υγείας που διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ και το Δήμο. Υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί δίνουν το παρόν. Χιλιάδες μέδουσες στις παραλίες του Λουτρακίου, Ξυλοκάστρου, στην Ψάθα και στο Πόρτο Γερμενό. Λύση για τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους αναζητούν οι αρχές. Τη δεύτερη αναπτυξιακή έκθεση υπηρεσιών και προϊόντων στο Μεσολόγγι διοργανώνει ο Δήμος. Μεγάλη στήριξη από αρχές και φορείς της περιφέρειας. Μουσική και τραγούδια για τα παιδιά της Κιβωτού την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τους τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος και την Πολυφωνική Χοροδία Πατρών.